Στα γραφεία των δικαστικών λειτουργών θα παιχτεί το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι των αιωνίων του ελληνικού ποδοσφαίρου, το οποίο στιγματίστηκε από έκτροπα. Οι εικόνες ντροπής από το γήπεδο Καραϊσκάκη προκάλεσαν την παρέμβαση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Αναστάσιου Κανελόπουλου, ο οποίος ζήτησε από τον εισαγγελέα Πειραιά να εξετάσει με μεγάλη προσοχή το βίντεο του αγώνα, να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο μπήκαν στο γήπεδο Καπνογόνα και να πάρει κατάθεση από τους παριστάμενους στο ντέρμπι εισαγγελείς. Πειθαρχική δίωξη άσκησε και ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας την ΠΑΕ Ολυμπιακός για ευρείας κλίμακας επεισόδια, καθώς επίσης και στον πρόεδρό της, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον γενικό αρχηγό, Τάσο Μητρόπουλο, για τη συμπεριφορά τους στον ντέρμπι των Αιωνίων. Ο χαρακτηρισμός των επεισοδίων, όχι ως εκτεταμένων, αλλά ως ευρείας κλίμακας, συνεπάγεται με τιμωρία της έδρας των Ερυθρόλευκων για μία ή για δύο αγωνιστικές. Θα σταλεί ένας πλήρης φάκελος από εμάς στην ΕΠΟ, ο οποίος θα περιλαμβάνει την αναφορά μέσα τα γεγονότα. Όλο το οπτικό υλικό και ό,τι άλλο υλικό έχουμε μαζέψει, που περιλαμβάνει εφημερίδες, κάλυψη τύπου, γραπτού, ηλεκτρονικού, τα πάντα, και ο οποίος θα κοινοποιηθεί αυτούσιος στην UEFA για να επιληφθούν όλα τα αρμόδια όργανα. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, την οποία αποκαλύπτει η αθλητική ιστοσελίδα Γκαζέτα, ο Τζιμπίλης Σισε δέχτηκε επίθεση από δύο άτομα, ο ένας εκ των οποίων έφερε γυλαίκο security, όπως βλέπετε σε αυτό το απόσπασμα της έκθεσης. Σε άλλο σημείο, αναφέρει ότι τρεις ή τέσσερις παίκτες του Παναθηναϊκού κατευθύνθηκαν τρέχοντας προς τα αποθητήρια έξω από το ιατρείο, όπου διαπληκτίστηκαν με παράγοντες του Ολυμπιακού. Την ίδια στιγμή, ο Τζιμπίλης Σισε επιθυμεί να επιστρέψει στην Αγγλία, σύμφωνα με όσα αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα. Επιπλέον, ο επιθετικός του Παναθηναϊκού φαίνεται πως θα επιμείνει στην απόφασή του να καταγγείλει τον Ολυμπιακό στην UEFA και για ρατσιστική συμπεριφορά των οπαδών του και όχι μόνο. Στον Ολυμπιακό, πάντως, καταλογίζουν επιλεκτική ευαισθησία στον Γάλλο. Ο Σισε έχει πλέον ξεφύγει μετά την τοποθέτησή του όταν ζητά την επέμβαση της UEFA και αποκαλεί τους οπαδούς του Ολυμπιακού βάρβαρους. Προφανώς ο Σισε θέλει να ξεχάσει όσα έγιναν στο παιχνίδι της δικής του ομάδας με αντίπαλο τον Ολυμπιακό Βόλου στο ΟΑΚΑ. Θέλει να ξεχάσει την εισβολή πολλών οπαδών της δικής του ομάδας μετά την ήττα του Παναθηναϊκού, οι οποίοι κυνηγούσαν τους συμπαίκτες του για το αρνητικό αποτέλεσμα. Ο συμπατριώτης του Σισε, Φρανσουά Μοντεστό, με δηλώσεις του κάλεσε τον παίκτη του Παναθηναϊκού να παραμείνει στην Ελλάδα. Το κλίμα που δημιουργήθηκε από τα επεισόδια στο ντέρμπι είναι βαρύ και οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού δεν κρύβουν την ανησυχία τους. Ενδεικτικό είναι ότι ο Αντώνης Νικοπολίδης ζήτησε αστυνομική φύλαξη της κατοικίας του. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παραχώρησε σωματοφύλακες στο Σισε, Λέτο και Νίνη. Ο Βασίλης Τωροσίδης, του οποίου η πολυκατοικία αποδιαμένη υπέστη φθορές από αγνώστους, πήρε τετραήμερη άδεια και έμεινε στην Ξάνθη. Μου ζητήθηκε και ούτως ή άλλως αυτό θα έκανα να αυστηροποιήσουμε τις ποινές ακόμα περισσότερο και μάλιστα και σε άλλους τομείς και πιθανόν να χρειαστεί ίσως αυτή τη φορά μια συνδρομή από το εξωτερικό. Για τον Υπουργό Πολιτισμού αποτελεί προτεραιότητα η ομαλή ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Μετά τα συμβάντα του Σαββάτου, αυτό που είναι πρώτη προτεραιότητα είναι να τελειώσει το πρωτάθλημα με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Χθες το βράδυ, έξω τα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, πέρασαν άτομα με μηχανάκια και ένας εξ αυτών πέταξε στα γραφεία μία μολότοφ, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν υλικές ζημιές και τραυματίες. Μάρτυρες που βρέθηκαν στο σημείο ανέφεραν πως ακούστηκαν συνθήματα κατά της Ομοσπονδίας. Στις ΠΑΕ καταλογίζει το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης για τη βία στα γήπεδα ο πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος μίλησε στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου. 100% έχουν ευθύνη οι ΠΑΕ. Τα σωματεία έχουν ευθύνη, οι ανώνυμες εταιρείες έχουν ευθύνη. Γιατί ξέρουν όλοι ποιοι είναι από κάθε μεριά οι επικίνδυνοι, ποιος είναι ο στρατός και το στρατό αυτό μπορούν να τον γαλουχίσουν. Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε τα επεισόδια στον τέλη των Αιωνίων. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάγια και ξεκάθαρη θέση. Καταδικάζουμε τη βία με όποιον τρόπο και αν εκδηλώνεται, σε όποιο χώρο και αν συμβαίνει, όποια και αν είναι η αιτία, όποια και αν είναι η πρόφαση. 3-24 ώρα μετά τον τέρμι της ντροπής και οι τόνοι παραμένουν υψηλοί. Όπως όλα δείχνουν, τον τέρμι των Αιωνίων θα έχει πολλά ημίχρονα.